Επιστρέψαμε και βέβαια να πάμε στο χώρο του βόλεϊ, καθώς και φέτος τη Β' Εθνική Γυναικών στο βόλεϊ κοσμεί η ομάδα του Σπαρτιατικού. Μια ομάδα που τα τελευταία χρόνια συνεχίζει στις εθνικές κατηγορίες και έχει μια εξαιρετική παρουσία. Μαζί μας είναι ο προπονητής της ομάδας, ο κύριος Μιχάλης Κωνσταντόπουλος. Καλησπέρα κύριε Κωνσταντόπουλε. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλή αρχή κιόλας, γιατί έτσι είναι μια δύσκολη χρονιά και φέτος έτσι για το βόλεϊ και γενικώς για όλα τα αθλήματα λόγω και της πανδημίας, οπότε πρώτη μου ερώτηση έχει να κάνει με το πώς είναι τα πράγματα τώρα στην ομάδα μετά το ξεκίνημα των προπονήσεων και την προετοιμασία. Καλή αρχή σε όλους προπάντων, γιατί είναι όχι μόνο για τον αθλητισμό, είναι για τα πάντα είναι δύσκολα. Η αλήθεια είναι ότι εμείς είμαστε και σε μια περιοχή που ευτυχώς δεν έχουμε χτυπηθεί τόσο πολύ όσο είναι άλλες περιοχές. Δηλαδή τα κρούσματά μας είναι ελάχιστα. Χωρίς αυτό να σημαίνει βέβαια ότι δεν έχουμε προβλήματα στην οργάνωση ακαδημιών και γενικά στην εξέλιξη των όλων των αθλημάτων. Και στη, γιατί δεν είναι και πολύ οι χώροι αθλητικοί στην περιοχή. Έχουμε πρόβλημα με αυτό. Κατά τα άλλα, έχουμε μπει στο γήπεδο, έχουν κάνει προετοιμασία τα κορίτσια. Οι ακαδημίες είναι σε φάση που οργανώνονται, έχουν γίνει εγγραφές. Η χρονιά ξεκινάει ομαλά. Για να πω και την αλήθεια, να είμαι αντικειμενικός, περίμενα ότι φέτος θα είχαμε απώλειες στην ζωή παιδιών, αλλά είδα ότι οι εγγραφές δεν έχουν μειωθεί σε σχέση με πέρυσι. Είναι αυτό αισιόδοξο τουλάχιστον στο όλο κομμάτι της πανδημίας και το θέμα του κορονοϊού, ότι τουλάχιστον υπάρχει ενδιαφέρον από τους γονείς ακόμα να στείλουν τα παιδιά σε κάποιο άθλημα, να πάνε σε κάποιο χώρο να δουλέψουν. Ίσως επειδή θέλουν και οι ίδιες οι αθλήτριες και γενικώς οι αθλητές να ξεφύγουν λίγο από αυτό το κομμάτι της πανδημίας, να επιστρέψουν αθλητισμό, να επιστρέψουν λίγο στη ρουτίνα τους, έτσι. Σαφώς, εντάξει, είναι μεγάλο το διάστημα. Τα παιδιά δοκιμαστήκανε. Μιλάμε τώρα για απραξία αγωνιστική από Μάρτιο μήνα, μιλάμε για 6-7 μήνες. Γενική απραξία. Προσπαθούσαν όλοι οι γυμναστές. Δεν μπορεί να έχουν όλη τη δυνατότητα να έχουν γήπεδα ή να προσπαθήσουν τα παιδιά να τα φέρουν πάλι στον χώρο αθλητισμού. Είναι μεγάλο το διάστημα. Τα παιδιά θέλουν κάποια διέξοδο πάλι. Και ίσως ο αθλητισμός αποτελεί την πιο σοβαρή έτσι για να φύγουν από όλο αυτό το θέμα. Κύριε Κωνσταντόπουλε, στη διάρκεια της καραντίνας υπήρξαν και τηλεπροπονήσεις για το Σπαρτιατικό. Ήταν πολύ δύσκολη, δεν μπορούσε να γίνει. Πώς καταφέρατε και το βγάλατε και το κομμάτι το δύσκολο τουλάχιστον του απόλυτου lockdown στη χώρα? Σαφώς και υπήρχε όσο μπορούσαμε σε θεωρητικά κομμάτια, όσο μπορούσαμε σε πρακτικά κομμάτια με κάποιο monitoring εφαρμογές που μπορούσε να παρακολουθεί τις αθλητρίες από το σπίτι. Στα μεγάλα τμήματα, στα παιδιά που μπορείς να τους έχεις εμπιστοσύνη και να ακολουθούν ένα πρόγραμμα στοιχειώδης προπόνηση. Στα μικρότερα, με κάποια θεωρία, με κάποια μαθηματάκια, έτσι να τους ξεγελάσουμε, είτε να έχει κανονισμούς, είτε να έχει οτιδήποτε, σίγουρα υπήρχαν. Αλλά προπάντων προσπαθούσαμε έστω και στο σπίτι, γιατί εντάξει, λίγο στην επαρχία είναι λίγο, τουλάχιστον σε αυτό το κομμάτι, είναι μονοκατοικίες, έχουν την αυλή τους να ακολουθήσουν ένα προγραμματάκι. Στο δωμάτιό τους είναι λίγο πιο βατά τα πράγματα από ότι μια μεγαλόπολη που υπάρχει πολυκατοικία και το παιδί είναι κλεισμένο στους τέσσερις τοίχους. Προσπαθούσαμε, σίγουρα προσπαθούσαμε όλοι οι προπονητές. Και εγώ, για να πω την αλήθεια, είμαι ευχαριστημένος από τα παιδιά. Δηλαδή, είδα και υποστήριξη και το κάνανε και ακολουθούσαν το προγραμματάκι τους. Δηλαδή, και φάνηκε το ενδιαφέρον γιατί με το πρώτο, αφού δόθηκε το δικαίωμα στους συλλόγους να ξεκινήσουν σε κλειστούς χώρους, κατευθείαν τα παιδιά ήρθαν και ακολούθησαν το πρόγραμμα με βάση τους κανόνες υγιεινής που είχαν θεσπιστεί. Φάνηκε δηλαδή ότι τα παιδιά διψούσαν και είχαν δουλέψει κιόλα. Κύριε Κωνσταντόπουλε, βέβαια τώρα έχει περάσει ένα μεγάλο κομμάτι, ένα μεγάλο χρονικό διάστημα που απήχανε όλα τα παιδιά από τις ομαδικές και αθλητικές προπονήσεις. Τώρα, πόσο δύσκολο είναι το κομμάτι της επιστροφής στην κανονικότητα και πόσο χρόνο θα χρειαστεί και από εσάς, ώστε, ας πούμε, για παράδειγμα, η γυναική ομάδα να καταφέρει να είναι έτοιμη για τους αγώνες. Βέβαια, αυτό ισχύει και για όλες τις ομάδες που θα παίξετε ως αντίπαλοι. Σίγουρα είναι δύσκολο και είναι δύσκολο για τους πλέον επαγγελματίες. Δεν είναι μόνο για τα παιδιά, τα μικρά, τα αναπτυξιακά ή τους εραστέχνες αθλητές των εθνικών κατηγοριών, σε ποδόσφαιρα, ό,τι και άθλημα να είναι. Δεν υπάρχει ακόμα και ο πιο επαγγελματίας γυμναστής να πει ότι ξέρετε, θα επαναφέρω τον αθλητή στο 100%, στο 80%, στο 70% και δεν υπάρχει 100%. Ήταν κάτι το οποίο ήταν πρωτόγνωρο. Ήταν έξω
από ό,τι ο καθένας έχει διδαχθεί. Δηλαδή, 6-7 μήνες απραξίας, οι 3-4 ήταν πλήρης απραξία, ήταν σπίτι τους όλα τα παιδιά και επαγγελματίες και ερασιτέχνες. Δηλαδή, όποιος μπορεί ότι να πει, ξέρεις, υπάρχει ένα πρωτόκολλο να ακολουθήσω, δεν υπάρχει κάποιο πρωτόκολλο. Είναι καθαρά στο χέρι του καθενός να δει σε τι στάδιο είναι, σε τι φάση είναι. Το ένα παιδί έρχεται λίγο πιο καλύτερο από το άλλο. Ο κάποιος αθλητής έχει δουλέψει, οι επαγγελματίες έχουν δουλέψει όσο μπορούν ατομικά. Αλλά δεν υπάρχει κάποιο πρωτόκολλο που να πει: ξέρεις, θα εφαρμόσει αυτά τα πράγματα για να επανέλθει ο αθλητής. Είναι καθαρά δουλειά μέσα στο γήπεδο, βλέποντας και κάνοντας. Τώρα, το καλό με εμάς είναι ότι είναι μικρές ηλικίες. Είναι ακόμα στην ανάπτυξη, είναι ακόμα δηλαδή. Μαθαίνουν. Μπορείς να τα επαναφέρεις. Δεν είναι οι μεγάλες ηλικίες αθλήτριες που θα τους στοιχήσει αρκετά το να μείνουν εκτός ή να δουλεύουν κάπου και να μην έχουν χρόνο να δουλέψουν και στο σπίτι. Τα παιδιά, όσο να είναι, μπορεί να τα έχει σε κάποιο καλούπι. Δηλαδή, βλέπω ότι ήδη αρχίζουν και μπαίνουν σε έναν ρυθμό τυπικό, σαν να πούμε, ξέρω εγώ, πριν την περσινή σεζόν. Μπαίνουν σε κάποιο ρυθμό. Αυτό είναι το καλό με τα μικρά. Μάλιστα. Βέβαια, έχει πολύ μεγάλη σημασία το γεγονός τώρα ότι η ομάδα καταφέρνει και όλα αυτά τα χρόνια κρατιέται και σε μια κατηγορία, ομάδα των γυναικών. Δηλαδή, πάντα είναι στη Β' Εθνική, σταθερή, δεν αλλάζει από εκεί. Είναι πάρα πολλά τα χρόνια που έχετε σταθεροποιηθεί εκεί. Οπότε, έχετε σκεφτεί ποτέ το βήμα παραπάνω? Έχετε σκεφτεί έτσι ότι θα θέλατε εκεί να μείνετε και να συνεχίσετε τη δουλειά που κάνετε? Ποιοι είναι έτσι οι στόχοι που έχετε θέσει, μακροπρόθεσμα βέβαια πάντα? Σίγουρα, σίγουρα στο μυαλό του καθενός είναι τέταρτη χρονιά που είμαστε στη Β' Εθνική. Σίγουρα σε όλους μπαίνει το ενδεχόμενο. Ξέρετε, μήπως πρέπει να πάμε και λίγο παραπάνω. Το θέμα είναι ότι είμαστε μια μικρή πόλη, γνωρίζουμε ότι είμαστε μια μικρή πόλη. Είχαμε εφαρμόσει ένα πλάνο πενταετές στις ακαδημίες για να μπορέσουμε να, και πραγματικά στην πέμπτη χρονιά του πλάνου ανεβήκαμε στη Β' Εθνική. Στηριζόμαστε καθαρά σε δικά μας παιδιά. Δεν έχουμε φοιτήτριες, να πω, εισρωή φοιτητριών που θα μπορούμε να στελεχώσουν τις ομάδες και να έχουμε ένα σταθερό κορμό. Γιατί μια φοιτήτρια που έρχεται 4 χρόνια, καταλαβαίνετε ότι αποτελεί στο δεύτερο τρίτο χρόνο ένα κορμό. Βασιζόμαστε σε παιδιά που τα μεγαλώνουμε και φεύγουν και τα διώχνουμε εμείς τα φοιτήτριες. Δηλαδή, τώρα η ομάδα που θα παίξει τώρα είναι ουσιαστικά η ομάδα νεανίκων. Πολύ σημαντικό αυτό. Με την αρχηγού, Δευτέρα και Τρίτη Λυκείου. Καταλαβαίνετε ότι αυτά τα παιδιά δίνουμε περισσότερο βάση να πάρουν τα εφόδια ώστε να πάνε κάπου να δουλέψουν και να επανέλθουν αργότερα να γυρίσουν έτοιμες παίχτριες. Παρά να λέμε ότι ξέρετε θα ανέβουμε στην Α2 και μετά να ψάχνουμε να στελεχώσουμε, γιατί όσο να είναι θέλει εμπειρία. Όσο και καλές να είναι μικρές, θέλει εμπειρία η παραπάνω κατηγορία. Δεν μπαίνουμε στο. Εντάξει, δεν εισαγωγικά στην ποδοσφαιροποίηση, ήταν να στοχεύουμε σε επαγγελματικά πράγματα ή να λέμε για μεγάλες εθνικές κατηγορίες. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ το αναπτυξιακό κομμάτι, το οποίο θα καρποθούμε όταν αρχίσουν τα παιδιά να έρχονται πίσω. Δηλαδή, ακόμα επιμένουμε στο πλάνο που έχουμε, όσο και αν μας. Δηλαδή, πάρα πολλές φορές έχει τεθεί το ερώτημα ότι έχουμε 2-3 αθλήτριες που και στον Απόλλωνα Καλαμάτας, έχουμε και πολλές φοιτήτριες που παίζουν ήδη σε εθνικές κατηγορίες, Α2 και παραπάνω. Που θα μπορούσε κάλλιστα να γυρίσουν και να στρίψουν την ομάδα να ανέβει. Δεν μπαίνουμε στη διαδικασία αυτή ακόμα. Θεωρώ ότι και η έλλειψη αθλητικών χώρων, γιατί υπάρχει πρόβλημα στην πόλη με ένα κλειστό γυμναστήριο, όταν όλα αυτά, όταν δοθεί σωστά τώρα το ενδεχόμενο να έχουμε και δικό μας χώρο να προπονούμαστε, ίσως να το συζητήσουμε. Θα δούμε. Θέλει χρόνο λοιπόν ώστε οι επαρχιακές ομάδες λίγο να πάρουν και τα πάνω τους, δηλαδή να χρειαστούν λίγο βοήθεια παραπάνω ίσως, έτσι? Σαφώς, σαφώς. Μάλιστα. Κύριε Κωνσταντόπουλο, εμείς να σας ευχαριστήσουμε για την παρουσία σας στο Sports Union και να ευχηθούμε βέβαια και η νέα χρονιά να έχει πρώτα απ' όλα πάνω απ' όλα υγεία, γιατί είναι δύσκολα τα πράγματα, έτσι, δηλαδή θέλει λίγο... Δύσκολα, αρκετά δύσκολα για όλα τα αθλήματα, δεν είναι μόνο για το βόλεϊ και για το εραστικό αθλητισμό. Είναι πάρα πολύ δύσκολα και θέλει ανθρώπους, ο κάθε σύλλογος να τα στηρίξουν αυτά τα πράγματα. Ευτυχώς, υπάρχει ένα team ανθρώπων που βοηθάνε δηλαδή στην ανάπτυξη των πραγμάτων. Μακάρι να πάνε όλα καλά και να τελειώσουμε τουλάχιστον αυτή τη σεζόν, να είναι και η τελευταία που περνάμε έτσι δύσκολα. Μάλιστα, εμείς να σας ευχαριστήσουμε για άλλη μια φορά για την παρουσία σας στην εκπομπή μας στο Sports Union. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Να είστε καλά, να είστε καλά. Yeah.